Καλημέρα σας από την Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο περιστατικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μιλάμε για διασκέδαση και για ανθρώπους που πάνε, τέλος πάντων, να περάσουν καλά Σάββατο βράδυ και να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ένας λοιπόν 31χρονος μαζί με άλλους δύο φίλους του πήγε να διασκεδάσει σε νυχτερινό μαγαζί βραδινό που βρίσκεται στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Σφαγείων. Είχε μια διένεξη εκεί με τον υπάλληλο που βρισκόταν έξω, με έναν υπάλληλο που βρισκόταν έξω από το μαγαζί και αντί να φύγουν ή τέλος πάντων να ερεμήσουν κάπως τα πνεύματα, έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί μάλιστα δύο φορές. Εκείνη την ώρα μπαίναν μέσα στο κατάστημα, στο μαγαζί, δύο άτομα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικές αρχές βρήκαν μάλιστα το όπλο μέσα σε κάτι θάμνους το οποίο το είχαν πετάξει, προφανώς για να μην εντοπιστούν. Όμως την άλλη μέρα το μεσημέρι εντοπίστηκε και το σπίτι όπου είχαν βρει καταφύγιο, αλλά και το όπλο, όπως σας είπα, καθώς είχε βρεθεί πιο πριν. Συνελήφθησαν και οι τρεις και αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Και τώρα αρχίζει το χαμόγελο.